Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή. Θα πούμε μερικά πράγματα σχετικά με τον προπονητή για να μπορούν και οι περισσότεροι να καταλαβαίνουν όταν μιλάμε και λέμε κάποια πράγματα, να μην παρεμηνεύονται και να καταλαβαίνουν τον τρόπο και το ύφος το οποίο τα λέμε. Όταν ο Ολυμπιακός λοιπόν καλείται να παίξει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και ειδικότερα ήταν πριν την ρεβάνς με τη Μακάμπη και ο προπονητής του Ολυμπιακού ο τότε δέχεται επίθεση συσσαγωγικά έτσι όχι σαν αυτά που γίνανε εκεί που γίνανε. Εμείς δεν είμαστε με το μέρος κανενός προπονητή. Εμείς είμαστε πάντα με τον Ολυμπιακό. Ό,τι επιτάσσει εκείνη τη στιγμή το καλό του Ολυμπιακού, αυτό και το είναι το οποίο κάνουμε, το οποίο πράττουμε, ας το πούμε έτσι. Οι γνώμες οι δικές μας μπορεί να αδειήσονται, μπορεί να συμφωνούν με τους περισσότερους, μπορεί οτιδήποτε. Αυτό δεν πάει να πει ούτε ότι έχουμε δίκιο ως προς την άποψή μας, αλλά ούτε και άδικο. Αυτό φαίνεται μέσα σε βάθος χρόνου, μέσα στην πορεία. Τη συγκεκριμένη μας χρονική στιγμή έχουμε δίκιο όταν πάνω απ' όλα βάζουμε το συμφέρον του Ολυμπιακού. Δεν είναι δυνατόν να πήγαινε ο Ολυμπιακός να παίξει ένα παιχνίδι με τον προπονητή σε αμφισβήτηση από πάρα πολύ, από μεγάλη μερίδα του τύπου τις επιθέσεις που δεχότανε και σκεφτείτε και τους παίκτες πώς θα αντιμετωπίζαν την όλη κατάσταση όταν βλέπανε ότι πήγαινε να παίξει ένα παιχνίδι και ο προπονητής από το τρίτο κιόλας παιχνίδι βάλετε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως ας πούμε και σήμερα έρχεται καινούργιος προπονητής στον Ολυμπιακό. Ο Βαλβέρδε, για μας, γιατί δεν ξέρω και πώς θα το πάρετε έτσι όπως θα το πω, εμάς ούτε κρύο μας κάνει ούτε ζέστη. Και να το πω, να το εξηγήσω μάλλον για να μην παρερμηνευτεί. Ξέρουμε ποιος είναι ο Βαλβέρδε, ξέρουμε τα θετικά του, θέλουμε να τα δούμε αυξημένα σε υπερθετικό βαθμό τη δεύτερη φορά που έρχεται να δουλέψει. Κανένας δεν είναι αλάθητος. Και εκείνος έκανε λάθη όταν ήταν την πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό προπονητής. Αλλά παρόλα αυτά είδαμε ότι και οι παίκτες τον θέλανε. Τέριαξε με τη χημεία του κόσμου και της ομάδος. Ταιριάζουν τα χνότα του και με τη διοίκηση. Βασικά όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω και πάλι έδειξε κάποια θετικά στοιχεία τα οποία τη δεύτερη χρονιά θα μπορούσαν να ήταν περισσότερα και να αποβάλει κάποια αρνητικά τα οποία είχαμε εντοπίσει στην πρώτη χρονιά που ήταν στον Ολυμπιακό. Του δίνεται λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία τώρα να γίνει για αρκετά χρόνια ο προπονητής του Ολυμπιακού. Το έργο του θα κριθεί μέσα στο γήπεδο. Έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Δεν έχει παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Υπάρχει άγχος και πίεση σχετικά με τα αποτελέσματα. Είναι σίγουρο ότι η ομάδα θα ενισχυθεί κι άλλο και αυτό είναι το πρώτο που θέλω να σταθώ και να το εξυμνήσω, ας το πούμε έτσι. Εμάς δεν μας ικανοποίησε τόσο το γεγονός ότι ο Μαρινάκης έφερε ως προπονητή του Ολυμπιακού τον Βαλβέρδε, ο οποίος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επειδή ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, επειδή ξέρει πολλούς παίχτες, επειδή ξέρει την κατάσταση, έχει πάρα πολλά θετικά. Ήταν ο καλύτερος προπονητής αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν μιλάγαμε τον Ιούνιο, θα σας έλεγα ότι μπορούσα να σας πω και άλλους προπονητές. Πολύ καλύτερος από τον Βαλβέρδε, όπως και υπάρχουν πολύ καλύτεροι από τον Βαλβέρδε. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τους στόχους που έχει βάλει ο Ολυμπιακός τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον, που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος κατά κύριο λόγο, να εδραιωθεί ξανά στην Ελλάδα, ήταν ο πιο ιδανικός προπονητής. Αλλά αυτό το οποίο μας που γουστάρουμε όλοι εμείς είναι η αμεσότητα που κινήθηκε ο Μαρινάκης. Δηλαδή, είχε κάποιους ενδιασμούς από την αρχή για τον Λίνα, το ξέραμε όλοι αυτό το πράγμα. Τους έβαλε στην άκρη για το καλό του Ολυμπιακού. Όταν είδε κάποια πράγματα, αποφάσισε ότι ήρθε η στιγμή να τον αλλάξει. Και κινήθηκε άμεσα. Μέσα σε 28 ώρες είχε φέρει τον επόμενο προπονητή του Ολυμπιακού. Και γιατί πίεζε ο χρόνος, θα μου πείτε, αλλά και ο χρόνος να μην πίεσει ήταν τέτοια αμεσότητα δηλαδή. Της κίνησης που χαρήκαμε όλοι γιατί βλέπουμε έναν άνθρωπο έχει μπει και
Δεν μπορώ να πω, είναι και. Καταλαβαίνετε ποια λέξη θέλω να πω. Είναι και το απόγευμα τώρα. Και έχει μπει Φορτσάτος. Και δεν τα παρατάει. Και όχι μόνο δεν τα παρατάει, όχι μόνο συνεχίζει και βγάζει λεφτά για να κάνει τον Ολυμπιακό όπως τον ονειρεύεται, και είναι δύσκολο να τον κάνει όπως τον ονειρεύεται από το πρώτο καλοκαίρι που είναι στην ομάδα. Αλλά βάζει και φερμουά στα παπαγαλάκια που λέγανε, που μιλήσαν εκ μέρους του κόσμου του Ολυμπιακού. Δηλαδή είπαν, ξέρω, παγώνουν λέει τα διαρκείας. Για πηγαίνετε να ρωτήσετε σήμερα πόσα διαρκείας φύγανε από το Καραϊσκάκι. Πρώτη μέρα διάθεσης ελεύθερα των διαρκείας που έχουν απομείνει. Για πηγαίνετε να ρωτήσετε. Να δείτε πόσα λεφτά μπήκανε σήμερα στο Ταμείο του Ολυμπιακού, πόσα διαρκείας που λυθήκανε. 600, 700, 800. Για πηγαίνετε να μάθετε. Μετά από αποκλεισμό, πώς λοιπόν βγαίνετε προς τα έξω και λέτε παγώνουν, μιλάτε εκ μέρους του κόσμου του Ολυμπιακού. Το μυαλό σας είναι παγωμένο. Ή μάλλον θα θέλατε να συμβεί αυτό το πράγμα. Εμείς δεν παίρνουμε το διαρκείας ή το εισιτήριο για να πάμε να δούμε 3-4 παιχνίδια, 5 παραπάνω στην Ευρώπη. Εάν είναι μέσα και αυτά, έχει καλός. Το διαρκείας το παίρνεις γιατί αγαπάς την ομάδα, θες να σε κοντά της σε όλους τους αγώνες, μικρούς και μεγάλους, πρωτάθλημα και κύπελο και Ευρώπη και οτιδήποτε. Και όχι για 2-3 παιχνίδια. Δεν θες να ζεις στην αγωνία να ψάχνεις να βρεις εισιτήριο. Γιατί, πιστέψτε με, την αγωνία αυτή θα την νιώσουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της περίοδου. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που έχει και με τους παίκτες που θα έρθουν θα παίξει και καλή μπάλα. Αυτό που μπορώ να καταλογίσω στο Λίρεν ήταν ότι δεν ήταν η ομάδα. Η ομάδα συσσαγωγικά, πάλι γιατί λείπανε παίκτες, η ομάδα δεν είχε μια ομάδα έτοιμη να ανταπεξέλθει αυτό το παιχνίδι, αυτά τα παιχνίδια. Έστω και με τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του, έστω και αν ήταν κάποιοι ανέτοιμοι, έστω και αν λείπανε πάρα πολύ από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έπρεπε η ομάδα που θα αντιμετώπιζε τη Μακάμπη να είναι πιο έτοιμη. Γι' αυτό αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Γιατί η ομάδα δεν ήταν έτοιμη. Αλλά η ομάδα είναι σίγουρο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ακόμα καλύτερη. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα με θυμηθείτε. Αυτά όσον αφορά το θέμα του προπονητή. Το θέμα του Μαρινάκη, το θέμα των διαρκείας και την Παρασκευή. Πάλι λένε θα είναι άδεια η Αθήνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί ο Ολυμπιακός έβαλε το παιχνίδι Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν θα δείτε τη δύναμη του κόσμου του Ολυμπιακού. Εγώ βλέπω πάρα πολλούς από τις διακοπές τους να παρατάνε για μια μέρα τις διακοπές και να έρχονται στον Πειραιά για να δούνε τον Ολυμπιακό, έστω και για φιλικό. Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν από αύριο και θα πάρουν την απάντησή τους όλη την Παρασκευή. Εγώ δεν πρόκειται να πω εδώ πέρα, θα είναι κατάμεστο ή οτιδήποτε. Όλοι ξέρετε την χρονική περίοδο αυτή τι είναι, αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού θα μιλήσει την Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε πάλι. Την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Να τα ξαναπούμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο σχετικά με την ομάδα. Μ' άρεσε και αυτό η δήλωση του Βαβέρντε ότι δεν ήθελε κόσμο στο αεροδρόμιο. Προτιμά να δείξει, να τον αποθέσει ο κόσμος στο γήπεδο εκεί που θα φανεί η δουλειά του. Και είμαστε εν αναμονή των μεταγράφων. Καλησπέρα. Γεια σου Αλέκο μου, Δημήτρης από Νίκαια. Έλα Δημήτρη. Τι κάνουμε λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Τα έλεγα και την Παρασκευή με τον Άκη. Εμένα με έφτιαξε, κυριολεκτικά χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, όταν βγήκε ο Μαρινάκης και λέει την επόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα έχει καλό προπονητή. Και σε 20 ώρες, σε 2 ώρες μέσα τον έφερε, τέλος. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπες, υπάρχουν και καλύτεροι προπονητές. Mm-hmm. Το μεσημέρι μίλαγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον Σταύρο τον Κουράκο και λέγαμε, ας πούμε, θα μπορούσε να πάρει, ξέρω εγώ, τον Πελεγκρίνη, έτσι. Και από τον Πελεγκρίνη υπάρχουν καλύτεροι. Εντάξει, δεν υπάρχει από εκεί και πέρα ταβάνι. Και τώρα εδώ πέρα θέλω να πω κάτι. Γιατί κάποια προπαγάνδα που γίνεται. Συγγνώμη, να σου θυμίσω και να θυμίσω μάλλον και σε όλους ότι τι πάει να πει καλός προπονητής, δηλαδή, για να το αναλύσουμε λίγο. Τι πάει να πει καλός προπονητής.